Αυτές οι παλινοδίες δεν κάνουν καλό. Στον πάγο φαίνεται πως μπήκε η εγκύκλιος της Γενικής Γραμματέως του Υπουργείου Εργασίας που άνοιγε την πόρτα για το εξαήμερο την ίδια ώρα που η Συλλογική Σύμβαση Εργασίας καθιέρωνε και στον κλάδο του επισητισμού το πενθήμερο και οχτάωρο. Προσφύγαμε στο Υπουργείο, καταγγείλαμε όλη αυτή τη συμπεριφορά η οποία χτυπούσε θεμελιώδη δικαιώματα και το οχτάωρο σε ένα κλάδο ο οποίος έχει πληγεί ανεπανόρθωτα από την εντατικοποίηση της εργασίας. Εργαζόμενοι και εργοδότες θα καθίσουν στο ίδιο τραπέζι προκειμένου να βρεθεί η χρυσή τομή που θα εξυπηρετεί και τις δύο πλευρές. Εμείς θέλουμε όταν υπάρχει μία σχέση του εργοδότη με το εργαζόμενο να είναι διαιτητής στο κράτος και όχι να μας παρέχει τους όρους που πρέπει να εργαστούν και αυτοί, αλλά και τους όρους που πρέπει εμείς να έχουμε στη δουλειά μας τους εργαζόμενους. Κοινωνικοί εταίροι μέσα από την αυτονομία τους θα κάτσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων να συζητήσουν το ενδεχόμενο της παραχώρησης της έκτης μέρας κάτω από προϋποθέσεις, με προσάυξη του ημερομισθίου, με συγκεκριμένους χρονικούς ορίζοντες εφαρμογής του και με συγκεκριμένους λόγους και πάντα με τη συνένεση του εργαζομένου. Εμείς επιχειρηματίες στηρίζουμε τους εργαζόμενους, θέλουμε την ομαλή λειτουργία και τη συνεργασία μαζί τους, όμως θα πρέπει να καταλάβουν ότι αν δεν επιδοτηθεί και η εργασία και αν δεν βρεθούν τρόποι να στηριχτεί ο επιχειρηματίας, δεν θα μπορούμε και να στηρίξουμε και εμείς με τη μεριά μας τους εργαζόμενους. Υπάρχει οχτάωρο, υπάρχει πενθήμερο στην πράξη. Αυτή τη στιγμή αυτό το οποίο προσπαθούμε να ρυθμίσουμε είναι αυτό. Η επισφαλής κατάσταση η οποία υπάρχει στον επισητισμό που δεν υπάρχουν σταθερά και δικαιώματα και υποχρεώσεις του εργοδότη, η ψευδεπίγραφη κατάρτιση τετράωρων συμβάσεων οι οποίες μετατρέπονται σε οχτάωροι, η μη καταβολή νυχτερινών. Πού το έχουμε δει γραμμένο αυτό το πράγμα, να δουλεύει ένας άνθρωπος 14 ή 16 ώρες. Γίνεται αυτό το πράγμα. Γι' αυτό και οι άνθρωποι έχουν γυρίσει την πλάτη και στον επισητισμό, αλλά και στον τουρισμό. Περισσότεροι από 400.000 είναι οι εργαζόμενοι στον κλάδο του επισητισμού που εδώ και χρόνια ζητούν ρυθμισμένους όρους αμοιβής και εργασίας. Με αυτή τη σύμβαση ερχόμαστε να ρυθμίσουμε το 2022 ένα κλάδο ο οποίος του φαίνεται περίεργο ότι θα δουλέψει πενθήμερο οχτάωρο.